Γεια σας και πάλι φίλοι μου. Στο σημερινό βίντεο θα σας δείξω κάτι πάρα πολύ ωραίο, το οποίο μου το έδειξε ένα άλλο παιδί και πιστεύω ότι αξίζει τον κόπο έτσι ώστε να το δείτε κι εσείς. Θα σας δείξω λοιπόν σήμερα πώς μπορείτε να κάνετε ανανέωση στο Pro Evolution Soccer 2013. Σας πάω λίγο πίσω 2 χρόνια, δεν πειράζει. Τα roster, πώς μπορείτε να τα κάνετε ανανέωση. Δηλαδή να έχετε τους κανονικούς παίχτες που υπάρχουν τώρα στις ομάδες αυτή τη στιγμή, σήμερα που μιλάμε. Και επίσης σχετικά με τις ελληνικές ομάδες να έχει Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και Αστέρα Τρίπολης. Αυτές είναι οι τρεις ελληνικές ομάδες. Και αν θυμάμαι καλά, έχει και ΠΑΟΚ. Δεν είμαι ακριβώς 100% σίγουρος, αλλά νομίζω ότι δεν έχει. Δεν είμαι σίγουρος όμως. Τώρα, για να το κάνετε αυτό, θα πάτε στο description από κάτω που έχω δύο links, Part 1 και Part 2. Θα κατεβάσουμε πρώτα το Part 1. Θα πατήσουμε εδώ πέρα που λέει Free Download. Θα περιμένουμε 30 δευτερόλεπτα έτσι ώστε να μας βγάλει το κουμπάκι από κάτω για να το κατεβάσουμε. Να βάλουμε κάτι γραμματάκι που θα μας έχει δίπλα σε μια εικόνα. Γράφουμε και το κατεβάζουμε κανονικά. Θα πάρει κάποιες ώρες να κατέβει αυτό. Κατεβαίνει μέσα από το Mozilla ή το Google Chrome, οτιδήποτε έχετε εσείς. Πάμε στο Part 2. Πατάμε εδώ πέρα να πλέει να γίνει λήψη ούτως ή άλλως. Αρχίζει και αυτό και κατεβαίνει. Πατάμε εδώ πέρα δηλαδή. Άνοιγμα με και το κατεβάζουμε. Θα χρειαστούμε επίσης άλλο να. Προγραμματάκι το οποίο ονομάζεται WinRAR. Είναι αυτό εδώ πέρα. Θα πάμε να βρούμε εδώ πέρα που λέει Greek. Κατεβαίνουμε πιο κάτω. Greek 32-bit και Greek 64-bit. Για να δούμε πόσα bit είναι υπολογιστής μας, για να κατεβάσουμε το αντίστοιχο και να κάνουμε κατάσταση. Πάμε έναρξη, υπολογιστής, δεξί κλικ, ιδιότητες, τύπο συστήματος, λειτουργικό σύστημα 64-bit. Όσα bit λέει εσάς, πηγαίνετε εδώ πέρα, το κατεβάζετε και το κάνετε εγκατάσταση. Έχουμε κατεβάσει στα δύο μας αρχεία όπως δείξαμε. Να το βάζουμε εδώ πέρα, τη δείχνει στην εικόνα. Αν δεν το βλέπουμε καλά, κάνουμε μια ανανέωση. 2650 λέει εδώ. Πατάμε download και το κατεβάζουμε. Κατεβάζουμε και το part 2 από εδώ πέρα που λέει να γίνει η λήψη ούτως ή άλλως. Έχουμε κατεβάσει και το winner όπως δείξαμε. Και αφού τελειώσουμε από αυτά τα τρία πραγματάκια, πηγαίνουμε στις λήψεις μας. Και είναι part 1 και part 2. Ανοίγουμε το part 1. Τι λέει? Α, το έχω διαγράψει λογικά εγώ. Κάτι έχω κάνει τώρα εδώ, το είχα βάλει. Τέλος πάντων, με το που θα ανοίξουμε το part 1, τώρα να σας ανοίξω το part 2 να δείτε πώς θα είναι. Ανοίγουμε λοιπόν το part 1, όχι το part 2 τώρα που το κρύψω λίγο εδώ πέρα. Ανοίγουμε το part 1 και κάναμε διπλό κλικ εδώ πέρα. Μόλις κάναμε διπλό κλικ, θα κάνει εγκατάσταση. Το part 1 ξεκινάμε. Προσοχή, part 1 ξεκινάμε. Κάνει την εγκατάσταση και κάποια στιγμή στη μέση θα μας ζητήσει να εισάγουμε το part 2. Πηγαίνουμε στο μέρος που έχουμε το part 2, που θα μας έχει ένα τετραγωνάκι, το βρίσκουμε, το πατάμε και γίνεται, συνεχίζεται να γίνεται εγκατάσταση. Ξαναλέω άλλη μια φορά, πατάμε το part 1, έτσι, ανοίγουμε το part 1, όχι το part 2 στην αρχή, part 1, πατάμε εδώ πέρα, διπλή φορά το κάνουμε εγκατάσταση. Μόλις μας ζητηθεί το part 2, επιλέγουμε το part 2, που θα μας έχει ένα παραθυράκι και συνεχίζεται η εγκατάσταση. Μόλις τελειώσει η διαδικασία της εγκατάστασης, το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να πάμε στην επιφάνεια εργασίας. Θα μας έχει εμφανιστεί αυτό πέρα το αρχείο που λέει QPS Settings, αλλά και αυτό το αρχείο που λέει Pro Evolution Soccer by QPS, και παίζουμε από εδώ πέρα όταν θέλουμε να δούμε πόσο ωραίο παιχνίδι είναι. Επίσης, αν δεν σας είναι σε πλήρης οθόνη, πατάμε εδώ πέρα που λέει Λειτουργία πλήρης οθόνη και εδώ πέρα το βάζουμε στα γραφικά που θέλουμε εμείς. Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο φίλοι μου μπορείτε να έχετε το Pro Evolution Soccer 2013 ανανεωμένο με τα κανονικά roster που υπάρχουν ακόμα και σήμερα. Τώρα θα μου πει κάποιος γιατί έβαλε για το Pro 13 και δεν έβαλε για το Pro 14. Γιατί παιδιά, το Pro 13 πιστεύσαμε ότι πιστεύουν το καλύτερο Pro που έχει βγει, μαζί με το Pro 11 τουλάχιστον. Πιστεύω εγώ προσωπικά ότι είναι τα καλύτερα Pro που έχουν βγει. Pro 13, Pro 9, Pro 6 είναι τα καλύτερα Pro που ξεχωρίζω εγώ προσωπικά. Λοιπόν, αυτά φίλοι μου, τα λάμψουμε βίντεο. Γεια σας.